Πάντα δεν τα έβγαζα απέραντι. Θέλω να μου πείτε, ξέρω ότι έχετε οικονομικά προβλήματα, είσαστε άνεργος. Άνεργος είμαι, δούλευα σπορωδικά, delivery και τέτοια. Αλλά εντάξει, δούλευα στους δήμους. Είναι αυτοδίδακτος, τίποτα, όλα μόνο. Να σας δω λίγο, να σας πω τη γνώμη μου, έτσι. Λίγο, μπαίνετε μέσα, έτσι. Είμαι εγώ, κριτική επιτροπή, και σας παρακαλώ. Hey, it's everybody! Θέλει πιο σταθερό το τελευταίο βήμα. Θέλει, ναι, ναι. Του φτωχού τον πόνο λαό το νιώθει μόνο. Τι να... Αυτό το έλεγε ο Στέλνος, ο μεγάλος. Τι να πω τώρα, έχω τρελαθεί. Πόσο καιρό είστε άνεργος? Πάνω από 3 χρόνια. Και πήγατε στο Λάδα έχεις ταλέντο, μήπως και σας δει κάποιος και σας πάρει έτσι για. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Δεν πήγα έτσι για να ξεφύγω από τα προβλήματά μου και. Από τη δύσκολη καθημερινότητά σας. Καθημερινότητα, γιατί η ζωή μου είναι ένα αράκος. Δηλαδή δεν έχω ούτε όνειρα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τις νύχτες, είμαι άνεργος, χρωστάω λεφτά. Σε 5 μέρες μου κάνουν έξωση. Δηλαδή, αν δεν βρεθούν αυτά τα λεφτά, θα μου πει τι έγινε. Το ηλεκτρικό κομμένο, αυτά. Δηλαδή, να πω κάτι, ποτέ δεν θα φτάνω σε τέτοια θέση και να βγαίνω στα κανάλια να το έλεγα. Ποτέ. Είμαι περήφανος άνθρωπος. Τι να κάνω. Είμαι αραβωνιασμένος με μια πολύ καλή κοπέλα, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται ενισχύσεις, χρειάζεται δουλειά. Αυτό. Εγώ είμαι ζωντανός νεκρός. Ναι, όχι, αφήστε τηλέφωνα, θα σας ειδοποιήσουμε. Σας έχει κουράσει η αναζήτηση δουλειά. Πού είναι οι φίλοι μου, δεν ξέρω, οι φίλοι μου πού είναι. Το μόνο που ζητάω είναι μια δουλίτσα, να μπορέσω να ανταπεξέλθω και αν να δοθεί κάποια βοήθεια για να αποφύγω την έξωση. Φέρετε και τίποτα άλλο να κάνετε? Πολλά. Α, ήθελε και πολλά. Πριν μας πείτε πώς λέγεστε και πώς σας ήρθε να περάσετε. Λέξη Ιωάννης λέγομαι. Και τι άλλο ξέρετε να κάνετε εκτός από το δίσκο? Μιμήσεις. Ναι. Τραγούδι. Α, τραγουδάτε κιόλα. Λαϊκά. Αυτά θα τα κάνατε όλα σήμερα? Όχι. Σε αυτό το... Α, όχι. Είναι τα κρυφά χαρτιά. Ο Κολοτούμπας. Σε αγαπάω πολύ. Forever. Η πικρία μου είναι ότι δεν με πειράζει που με κόψανε, δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Απλώς ότι δεν μ' άφησαν να πω κάποια πράγματα που έπρεπε να πω και εγώ να πω ότι... Είναι... Τελείως. Η εμπειρία που ήρθα εδώ, σας δω και από κοντά. Και σας ευχαριστούμε. Και εμείς κουστάραμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ αρνούμε καν να ψηφίσω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήρθατε. Αλλά από εκεί και πέρα το έκανα για να ξεφύγω από τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δηλαδή αυτό η χορό που έχω, το χαβαλέ, το... Λοιπόν, είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Τι να πω, δεν έχω λόγια να περιγράψω. Είμαι ζωντανός νεκρός. Δεν κοιμάμαι, τα μάτια μου κοιτάξτε πως είναι από την αϊπνία. Δεν κάνετε όνειρα φαντάζομαι σαν άνθρωπο. Όνειρα να κάνω, ποια είναι τα όνειρα? Και να πω και κάτι, αν ήταν άλλη γυναίκα στη θέση αυτό, θα με είχε παρετήσει. Το λέω μόλι μου την ειλικρίνεια. Δεν ξέρω, δεν έχω άλλο να πω. Δεν ξέρω, είμαι σε μεγάλη απόγνωση. Αν μπορεί να δοθεί κάποια βοήθεια, δηλαδή το λέω από τα βάση. Οι γονείς μου έχουν φύγει από τη ζωή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η μαμά μου είναι 27 χρόνια, ο πατέρα μου είναι τώρα κοντεύει στα 3 χρόνια. Είστε ολομόναχος. Ναι, ποιος θα νοιαστεί, εντάξει. Ψάχνατε δουλειά και δεν υπάρχει αντίκριση. Αν αγαπάνε τα αδέλφια μου, είναι. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν θέλω να του φορτωθώ. Δεν θέλω, εντάξει, δεν θέλω. Γιατί και εκείνοι έχουν τα δικά του αυτά. Δεν θέλω να φτάσουν. Το μόνο που ζητάω είναι μια δουλειά. Όχι με μηχανάκια και τέτοια. Επιτέλους αυτά τα μηχανάκια κάποτε να σταματήσουν. Μια σοβαρή δουλειά. Να έχω τα ένσημά μου, αυτά που δικαιούται τέλος πάντων ένας άνθρωπος. Για να μπορέσω και εγώ να ζήσω σαν άνθρωπος και αξιοπρεπός. Λοιπόν, όνειρα δεν κάνω τίποτα, είμαι σε μεγάλη απόγνωση. Τι άλλο να πω, ο Θεός είναι μεγάλος. Μιλάμε τώρα το Πάσχα που βλέπαμε και τα θεία πάθη του αυτό. Ο άνθρωπος καθημερινά δοκιμάζεται στη ζωή του. Κάποτε ήμουν πολύ τζέντλεμαν, είχα τα λεφτουδάκια μου, τη δουλειά μου. Κάποτε έκανα 3 δουλειές εγώ. 3 δουλειές έφευγα το πρωί και πήγαινα το βράδυ σπίτι. Δηλαδή αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Ράκος αυτά, δεν έχω όρεξη για τίποτα. Δεν θέλω να δω κανέναν, ναι. Είμαι σε μια κατάσταση
Τι να πω, ότι έτρωγα χθες το βράδυ με το κερί, με το κεράκι. Ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα. Είμαι σε απόγνωση. Μόνο αυτό λέω. Ζητώ μια τρομακτική βοήθεια. Τουλάχιστον να πληρωθούν αυτά τα λεφτά. Έστω να τα πάρω και δανεικά. Τι άλλο να πω. Έστω να τα πάρω και δανεικά. Τι άλλο να πω. Μάλιστα, Φίλιππε. Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Κοντά μας είναι και ο κύριος Κουλάκης. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Το ότι βρίσκετε το κουράγιο και μέσα στον πόνο σας και στην ταλαιπωρία σας βρίσκετε τέτοιες διεξόδους όπως ήταν το Ελλάδα έχει ταλέντο, μπράβο σας. Πρέπει να σας υπάρχει ακόμα το χαμόγελο στα χείλη. Ότι υπάρχει το χαμόγελο και δεν. Φαίνεται ότι μέσα υπάρχει μια αισιοδοξία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.